από τη σελίδα 899 από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και πέντε εδάφιο. Αλφα κεφάλαιο, πρώτο κεφάλαιο, πέντε εδάφιο, σελίδα 899 από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τη χάρη του Χριστού μας. Υπήρξε επί των ημερών του Ηρώδου, του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης ονόματι Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά, και η γενή αυτού ήτο εκ των θυγατέρων του Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τες εντολές και της δικαιώμασης του Κυρίου άμεμπτοι. Και δεν είχαν τέκνον, καθότι η Ελισάβετ το στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβικότες εις την ηλικίαν αυτών. Ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξη εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος ιερατείας, έπεσε εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εισέλθον εις τον ναόν του Κυρίου. Και πάν το πλήθος του λαού προσήφια το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχθη και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος: «Μη φόβου, Ζαχαρία, διότι σηκούστη δε εισί σου, και η γενή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει ιόν εισέ, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη, και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης, και πολύ θέλω συγχαρή δια τη γέννησιν αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου, και ίνον και σίκερα, δε θέλει πει, και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας της μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών, και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει λίου, για να επιστρέψει τα σκαρδίας των πατέρων στα τέκνα και τους απειθήσεις στην φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων». Κι είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον: «Πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι είμαι γέρον και η γενή μου προβεβικία στην ηλικία αυτής?» Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι Γαβριήλ, παριστάμενος ενώπιον του Θεού, και απεστάλην διαλαλήσω προς έ και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Κι δου θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις, έως της ημέρας καθήν θέλουσι γίνει ταύτα, διότι δεν επίστευσας εις του λόγους μου, ή την εσθέλουσι εκπληρωθεί εις των καιρών αυτών». Και ο λαός περιέμενε τον Ζαχαρίαν και θαύμαζον ότι ευράδυνεν εν το ναό, ότε δε εξήλθεν δεν είναι δύνατο λαλήσει προς αυτούς, και νόησον ότι οπτασίαν είδεν εν το ναό, και αυτός έκαμε σε αυτούς νεύματα και διέμενε κουφός, και αφού ετελείωσαν η ημέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα στας ημέρας συνέλαβεν η Ελισάβετ τη γενή αυτού και έκρυπτεν εαυτήν πέντε μήνες, λέγουσα ότι ούτως έκαμε σε με Κύριος εν τες ημέρες καθώς επέβλεψε να αφαιρέσει τον ειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Αμήν». Ήλθε το πλήρωμα του χρόνου να εκπληρωθεί ο θεόψνευστος και αψευδής λόγος του Θεού, ο οποίος απαρχής προεφύτευσε ότι η Παρθένος θα γεννήσει ιόν και το σπέρμα γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου που επλάνησε τον Αδάμ και την Εύα, ώστε αναγκάστηκε ο Θεός και τους εξόρισε, τους απέρριψε από τον παράδεισο τον οποίον είχε φτιάξει ο Θεός, τον τέλειο αυτό κήπο, ειδικά για να τοποθετήσει εκεί τον Αδάμ και την Εύα, τους ανθρώπους, τα δημιουργήματα τα οποία ο Θεός έφτιαξε τα μοναδικά κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Ήλθε η ώρα λοιπόν. Και όταν φθάνει η ώρα, ο Θεός προετοιμάζει τα πάντα. Και όταν λέμε προετοιμάζει τα πάντα, όλο το περιβάλλον, όλη την ανθρωπότητα, όλα είναι έτοιμα για να εκπληρωθεί υπόσχεση του Θεού.
και η υπόσχεση του Θεού ήταν να γεννηθεί σωτήρας. Να γεννηθεί Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας. Και έτσι λοιπόν όλη η ανθρωπότης ήταν προετοιμασμένη από το Θεό στο χρόνο το συγκεκριμένο που είχε προφητευθεί 69 εβδομάδες μετά την προσταγή να οικοδομηθεί το τείχος της Ιερουσαλήμ σύμφωνα με τον προφητικό λόγο και πράγματι καθώς έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να γεννηθεί ο Σωτήρας. Ο Θεός και προσδιορίσε και προετοίμασε τα πάντα για να υποδεχθεί, για να εκπληρωθεί η γέννηση του Σωτήρα. Δημιούργησε μία παγκόσμια κυβέρνηση για να μπορεί εν τέλει να εκπληρωθεί η αποστολή του Σωτήρα που είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Μία κυβέρνηση χωρίς σύνορα. Παγκόσμια κυβέρνηση για την εποχή εκείνη. Μία περίοδος παγκόσμιας ειρήνης. Για να μπορεί να εκπληρωθεί η αποστολή του Μεσσία, του Σωτήρα, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και πάλι σε όλη την οικουμένη. Επίσης, φοβερό σημείο και φοβερό γεγονός. Μία γλώσσα σε όλη την οικουμένη. Όχι μία γλώσσα όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη για το λαό του Θεού. Τώρα λαός του Θεού είναι όλοι οικουμένοι. Υποψήφιος λαός του Θεού. Μία γλώσσα τότε σε όλη την οικουμένη. Την ελληνική. Που την ετοίμαζε 300 χρόνια πριν με τον Μέγα Αλέξανδρο. Που κατάφερε σαν δούλος Θεού καθώς ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος να κυριαρχήσει σε όλη την γνωστή τότε ανθρωπότητα αλλά με πολιτισμικά στοιχεία ήταν αυτή η αυτοκρατορία όπου επεξετάθη και η γλώσσα αλλά και ο πολιτισμός των Ελλήνων. Και εν τέλει διασκορπισμένη ο λαός Ισραήλ σε όλη την ανθρωπότητα υπήρχε σε κάθε πόλη των εθνών μία συναγωγή των Εβραίων όπου εδιδάσκεται και εκηρύτεται το η Παλαιά Διαθήκη ώστε από εκεί να ξεκινήσει και το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ό,τι κάνει ο Θεός το έχει προφητεύσει. Πέραν του ότι ετοίμασε τα πάντα έχει προφητεύσει μέσα στο λόγο του τον Άγιο για κάποια φωνή βοώντος εν τη ερήμο η οποία θα ετοιμάσει την οδόν του Κυρίου και εδώ να προσέξουμε αποκαλύπτει ότι η οδός εκείνου που θα ετοιμαστεί είναι ο Θεός, είναι Κύριος. Θα κάνει ευθεία στα σωδούς στην έρημο και τα μονοπάτια του Θεού ημών ώστε κάθε φαράγγι, κάθε όρος, κάθε σχολιά οδός και κάθε τραχής τόπος θα έρθει στα ίσα για να μην υπάρχει εμπόδιο στο κήρυγμα του Ιωάννου που προετοιμάζει σύμφωνα με τον προφητικό λόγο που θα προετοιμάσει την οδόν του Κυρίου του Θεού Ιησού Σωτήρα. Αλλά το έργο του Θεού γίνεται με ανθρώπους. Με ανθρώπους στους οποίους εκλέγει ο Θεός καθώς είναι γεγραμμένο τα 7 πνεύματα, το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή περιτρέχει διόλης της γης και ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια ελπίζουσα μόνο στο Θεό, αυτό θα πει τέλεια καρδία, ενώ η ευθεία καρδία είναι υποτεταγμένη και κατά πάντα υπάκοη στο Λόγο του Θεού,
Η τέλεια καρδιά είναι η ελπίζουσα μόνο στον Κύριο. Ψάχνει να βρει λοιπόν έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια, ώστε δι' αυτού και εις αυτόν να αποκαλυφθεί, ξαναλέω, και εις αυτόν και η δι' αυτού να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, να εκτελεστεί, να εκπληρωθεί ο προφητικός λόγος του Θεού. Και έτσι βρήκε έναν άνθρωπο, τον Ζαχαρία, που σημαίνει ο Κύριος θυμάται εν τέλει. Ο Κύριος δηλαδή δεν ξεχνάει, ο Κύριος θα ενεργήσει, ποτέ δεν ξεχνάει τις υποσχέσεις του, είναι πιστός ο υποσχεθής, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Έψαξε να βρει έναν άνθρωπο, έναν άντρα πίστεως, με καρδιά τέλεια, ώστε μέσα από αυτόν και βεβαίως και τη γυναίκα του να γεννηθεί η φωνή βοώντος εν τη ερήμο, δηλαδή ο προφήτης του Θεού που θα εξαγγείλει τον ερχομό του Χριστού και θα προφητεύσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, δείχνοντας έναν άνθρωπο, λέγοντας ότι είναι ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και η γυναίκα του, η Ελισάβετ, που σημαίνει όρκος Θεού, και αυτή τελεία, με καρδία τελεία ενώπιον του Θεού, εις τον ελπίζει μόνο στο Θεό, ήταν άνθρωποι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, υποτεταγμένοι στο Λόγο του Θεού, καθώς περπατούσαν σε όλες τις εντολές του Κυρίου και σε όλα τα δικαιώματα, σε όλες τις κρίσεις του Θεού, όντες αμέμπτοι, δηλαδή άγιοι, ενώπιον του Θεού. Άνθρωποι σπάνιοι, άνθρωποι εκλεγμένοι από το Θεό, διαλεγμένοι από το Θεό. Και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Γιατί μέσα από αυτούς επρόκειτο να γεννηθεί ο Ιωάννης, ο προφήτης, ο πρόδρομος, ο βαφτιστής. Ο πρόδρομος του Χριστού και βαφτιστής του Χριστού. Και τώρα ήρθε η ώρα και η στιγμή της επίσκεψης του Θεού και μάλιστα δια του Αγγέλου Γαβριήλ, όπου τη συγκεκριμένη μέρα, γιατί ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, τα πάντα τα προγραμματίζει όχι μόνο σε χρόνια και σε καιρούς, γιατί σε αυτόν ανήκουν οι χρόνοι και οι καιροί, αλλά σε μέρες, σε ώρες και σε δευτερόλεπτο ακόμη. Τα πάντα, το ορολόγιο πρόγραμμα της ανθρωπότητος και του καθενός από μας εξαρτάται απολύτως από τον παντοδύναμο Θεό όταν είμαστε μαζί Του. Εάν απομακρυνθούμε, εξαρτάται από μας ή από άλλες δυνάμεις. Όταν είμαστε μαζί Του, η ζωή μας, η χρόνη μας, η καιρή μας είναι στα χέρια Του. Καθώς μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι Αυτός ενεργεί μέσα μας και το θέλει και το ενεργεί κατά τη δική του πρόνοια, πρόθεση, αγαθή πρόθεση. Είναι Αυτός δηλαδή που μέσα μας εργάζεται το θέλω μας, ώστε να είναι σύμφωνα με το θέλω Του, και το έργο μας, τις αποφάσεις μας, τα σωδούς μας, ώστε να είναι σύμφωνα με τα σωδούς Του. Αυτός είναι ο Θεός και αυτό είναι το παιδί του Θεού. Ξαναλέω, όταν είναι δίκαιος, υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού, υποτεταγμένος στη δικαιοσύνη του Θεού και άμεμπτος ενώπιον του Θεού, ιδιαίτερα για την Καινή Διαθήκη, μετανοημένος και πλημμένος με το αίμα του Χριστού, αφού προηγούμενα έχει συγχωρήσει όλα τα πτέσματα όλων των ανθρώπων, για να μπορεί ο Θεός να συγχωρεί όλες του τις αμαρτίες. Ήρθε λοιπόν η ώρα και η στιγμή, και κοιτάξτε πώς επικεντρώνει ο Θεός την προσοχή μας στους χρόνους και στους καιρούς και τη στιγμή που ο Θεός έχει προβλέψει για τον Ζαχαρία.
ενώ δε ιεράτευε αυτός διότι ήτο εκ της συγγενείας του Ααρών, ιερεύς, και αυτός και η γυναίκα του, η Ελισάβετ, ενώ ιεράτευε αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, υπήρχαν πολλοί ιερείς που ιεράτευαν, αλλά υπήρχε προγραμματισμός στην ιερατεία των ιερέων. Και ιδιαίτερα για να θυμιάσει στα Άγια των Αγίων ενώπιον του θυσιαστηρίου, όπου μία φορά το χρόνο έμπαινε ένας ιερεύς σαν αρχιερεύς, τότε για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ερείπτε το κλήρος. Ποιον ο Θεός αποφασίζει, και είναι θαυμαστό αδερφοί, δεν αποφασίζαν άνθρωποι. Γιατί αν αποφασίζαν άνθρωποι, τον Ζαχαρία δεν τον βάζανε ίσως ποτέ. Αλλά είχε βάλει στην καρδιά των ανθρώπων να εξητούνε από το Θεό την επιλογή του ανθρώπου που θα εισήρχετο την 17ου μηνός, την ημέρα της αφέσεως, μία φορά το χρόνο, με κλήρο να επιλέξει ο Θεός, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιείται πολύ η μέθοδος του κλήρου, όπου ονομάζονται Θουμίμ και Ουρίμ, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση ο Θεός εξέλεξε τον Ζαχαρία. Και μάλιστα πρέπει να ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του Ζαχαρία, γιατί ο κλήρος έπεσε σε αυτόν να θυμιάσει, ίσως για μοναδική φορά στη ζωή του, να θυμιάσει εις τον ναό του Κυρίου. Λέγεται δε στην εκκλησιαστική ιστορία ότι επειδή ήταν πολύ ιερή στην εποχή εκείνη, μία φορά και όχι σε όλους έπεφτε ο κλήρος, και η επόμενη κλήρωση γινότανε βγαίνοντας έξω ο προηγούμενος. Μία φορά και όχι όλοι. Εκείνη λοιπόν την ημέρα έγινε πρώτο θαύμα. Εξελέγει αυτός που έπρεπε να εκλεγεί, αυτός που είχε αποφασίσει ο Θεός. Και ευχαριστούμε τον Θεό αδερφοί αγαπητοί, γιατί ό,τι θέλει κάνει. Και έτσι εισήλθε εις το ναό του Κυρίου μόνος του και όλο το πλήθος του λαού προσήφιετο έξω εν τη ώρα του θυμιάματος, διότι θα προσέφερε θυσία και θυμίαμα, η συγχώρεση των αμαρτιών της σαρκός, πρώτα της ειδικής του και ύστερα όλου του λαού. Μοναδική στιγμή, προδιατεταγμένη, προκαταβολής κόσμου από τον Θεό, πιθανόν για αυτή τη στιγμή. Μία φορά το χρόνο να μπορεί να εισέλθει ο ιερεύς και να θυμιάσει σαν αρχιερεύς ενώπιον του Θεού υπέρ των αμαρτιών του λαού. Το αποτέλεσμα, ο λαός έξω αναγνωρίζοντας την στιγμή, τη μοναδική της μεσητείας του ιερέως προς τον Θεό για το λαό, όλοι μαζί προσήφοντο, και η καρδιά τους είχε έρθει σε απόλυτη κατάνοιξη. Και ξαφνικά, ενώ ο Ζαχαρίας μέσα στα Άγια των Αγίων ετοιμαζότανε έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του θυμιάματος να προσφέρει τη θυσία και το θυμίαμα, άγγελος Κυρίου στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου και τον είδε πρόσωπο με πρόσωπο. Τρομοκρατήθηκε. Εταράχθη. Και φόβος επέπεσε πάνω σε αυτόν. Και πώς να μην φοβηθεί. Αλλά ο άγγελος τον καθησύχασε. Και η επίσκεψη του Θεού και έστω διαγγέλου έχει ένα χαρακτηριστικό. Την ειρήνη του Θεού. Υπέρτατο αγαθό που μόνο ο Θεός δίνει, η ειρήνη του Θεού στην καρδιά των ανθρώπων, που αν υπάρξει από εκεί και πέρα εργάζεται ο Θεός,
το τέλειο έργο που έχει να εργαστεί με τον Ζαχαρία και με κάθε άνθρωπο. Εάν δεν υπάρχει ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας, δεν μπορεί να εργαστεί και πολύ περισσότερο να συνεργαστεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να εργαστεί στη ζωή του ανθρώπου, πολύ περισσότερο δεν να συνεργαστεί με τον άνθρωπο ο Θεός. Υπέρτατον αγαθόν, υπέρτατο δώρο Θεού. Μη φοβούς, Ζαχαρία, και μη φοβάσαι, γιατί η δέησή σου εισηκούστη. Να γιατί εξελέγει. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που δεν έπαβε να προσεύχεται εξητώντας από το Θεό έστω και στο αδύνατον. Γιατί πίστευε ότι στον Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Δεν έλεγε αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Και ποιο ήτανε? Στήρα η Ελισάβετ, γριούλα η Ελισάβετ, γεροντάκος εγώ. Συνέχιζε να προσεύχεται. Αυτό που μας λέει ο Χριστός, πρέπει πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Πάντοτε. Πάντοτε να προσεύχεστε. Αν σταματήσετε να προσεύχεστε, τότε χάνεται η ελπίδα της απάντησης του Θεού. Και μάλιστα της θαυμαστής απάντησης του Θεού. Γιατί στους ετούντας ο Θεός δίδει, στους ζητούντας ο Θεός αποκαλύπτει και στους κρούοντας ο Θεός ανοίγει. Και είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ από εκεί ξεκίνησε. Μη φοβάσαι, γιατί ακούστηκε η δέησή σου. Και μάλιστα δεν λέει προσευχή, δέησης με όλη την καρδιά σου προσευχόμενος. Ότι αυτό που προσευχόσουνα, η γυναίκα σου θα γεννήσει ιόν, και μάθε ότι πρέπει να καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννη, που σημαίνει εύνοια χάρης Θεού σε αυτόν. Αλλά το εξηγεί και τι θα είναι αυτός. Δεν θα είναι ένας απλός άνθρωπος, αν και θα είναι απλός άνθρωπος, και τι τον διαφοροποιεί από την απλότητα του κοινού ανθρώπου, η προγνωρισμένη, η προφητευμένη αποστολή του. Το προγνωρισμένο έργο του, το προφητευμένο έργο του, θα είναι σε σένα χαρά και αγαλίασης. Και πολλοί θα χαρούν για τη γέννηση αυτού. Και μάλιστα θα ονομαστεί μέγας ενώπιον του Κυρίου, και εμείς γνωρίζουμε μεγαλύτερος των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί έκαμε τη σημαντικότερη προφητεία. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι ο ερχόμενος Μεσσίας. Και θα είναι και Ναζιραίος, αφιερωμένος στο Θεό. Ίνον και σίκερα δεν θα πει. Και το κύριο χαρακτηριστικό του έργου του Θεού στη ζωή του Ιωάννου θα είναι ότι θα πληστεί Πνεύματος Αγίου ακόμη ενώ θα βρίσκεται στην κοιλιά της μητρός του. Απίστευτο. Ο προσδιορισμός του Θεού στον προγνωρισμένο άνθρωπο του Θεού είναι συγκεκριμένος. Επαναλαμβάνω, σε λεπτομέρεια, αλλά και σε χάρη και σε έλεος και σε δύναμη και σε εξουσία. Και αυτός ο κεχρισμένος Πνεύματος Αγίου εκ κοιλίας μητρός θα έχει αποστολή πολλούς εκ των ιών Ισραήλ, όχι όλους, πολλούς, να επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και εδώ πάλι αποκαλύπτεται η θεότης του Ιησού του Ναζωραίου. Και αυτός θα έλθει προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων προς τα τέκνα, να ενώσει την οικογένεια που ο διάβολος κοιτάει να χωρίσει, τους απειθήσει στην φρόνηση των δικαίων, να επιστρέψει, τους απειθείς, όχι τους μη γνωρίζοντας, αυτούς που γνώρισαν, δηλαδή τους αποστάτες. Θα έλεγα, αυτό είναι το έργο του Ζαχαρία, να επιστρέψει τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων, ώστε να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένων να τον υποδεχθεί. Αυτή είναι η αποστολή του.
συγκεκριμένη, καταγεγραμμένη στον αψευδή λόγο του Θεού. Πρώτον, να ενώσει τις οικογένειες. Έργο μέγα. Να ευλογήσει τις οικογένειες. Έργο Θεού μέγα. Να επιστρέψει τους απειθείς. Έργο Θεού μέγα. Αυτά τα δύο είναι που θα δημιουργήσουν λαόν προδιατεθειμένο να περιμένει τον Κύριο. Η οικογένεια και η επιστροφή. Θαύμα μέγα. Γιατί ο διάβολος αυτό κυνηγάει, να καταστρέψει την οικογένεια και τα πρόβατα να τα βγάλει έξω. Και ο Θεός αυτό διορθώνει. Όταν κάποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού, το πρώτο πράγμα που διορθώνει ή προσπαθεί να διορθώσει και τα καταφέρνει ο Θεός είναι την οικογενειακή ειρήνη και την επιστροφή των ανθρώπων στον Κύριο, ώστε να δημιουργήσει λαό προδιατεθειμένο να περιμένει τότε τη γέννηση του Σωτήρα, τώρα την έλευση του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Ο Ζαχαρίας δεν μπορούσε να πιστέψει. Δεν χώρεσε στην καρδιά του αυτός ο λόγος. Και είπε, πώς θα βεβαιωθώ? Γιατί εγώ είμαι γέρος. Η γυναίκα μου, η Ελισάβετ, είναι στήρα. Δεν ενήργησε όπως ο Αβραάμ, ο οποίος επελπίδη στο λόγο του Θεού, στην αγάπη του Θεού, επίστευσε στο λόγο του Θεού, με την ελπίδα ότι μιλάει ο Θεός, μπορεί ο Θεός και αυτά που υπόσχεται είναι δυνατός να τα εκτελέσει, επιστεύτηκε το λόγο του Θεού ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών. Ο Ζαχαρίας αυτό δεν το κατάφερε. Αμφισβήτησε. Απίστησε. Ο Θεός όμως δεν συνεργάζεται με ανθρώπους που αμφισβητούν το λόγο του. Συνεργάζεται με ανθρώπους που πιστεύουν κατά πάντα στο λόγο του, ελπίζοντας στην πατοδυναμία του, γιατί αυτό που του είπε δεν γίνεται. Είναι γέρος στήρα. Δεν γίνεται. Αλλά τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις το πιστεύοντα. Τίποτα δεν είναι δυνατόν εις το να πιστούντα. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψει ο Ζαχαρίας. Και ο Θεός θέλει να πιστεύουμε. Και υπάρχουν δύο τρόποι να πιστεύουμε. Ο πρώτος είναι, όπως ο Αβραάμ, ελπίζοντας στην παντοδυναμία του Θεού, στην αγάπη του Θεού, στο έλεος του Θεού, στη δύναμη και στην ενέργεια του Θεού, ότι είναι πιστός όταν υπόσχεται, ελπίζοντας το Θεό, εμπιστεύομαι τα λόγια του. Γιατί δεν μπορώ να εμπιστευτώ τα λόγια ενός ανθρώπου, τον οποίον δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι λέει ότι είναι αληθινός, ότι είναι ειλικρινής. Ούτε άνθρωπο δεν εμπιστεύομαι. Που είναι ψεύτης, πώς θα το πιστέψω τώρα σε αυτά που μου λέει? Όταν ένας άνθρωπος όμως είναι ειλικρινής και ιδίως θα είναι άγιος, αγαθός, ό,τι σου λέει το πιστεύεις. Πόσο μάλλον το Θεό. Όμως ο Ζαχαρίας δεν τα κατάφερε. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψει και ο Θεός να μας φυλάει με επώδυνο τρόπο. Θα τον αναγκάσει ο Θεός να πιστέψει. Σήμερα να πιστέψουμε, αδερφοί, στο Λόγο του Θεού, γιατί είναι Λόγος Θεού που ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Δεν είναι λόγος ανθρώπινος. Και ο Ζαχαρίας του λέγει, επειδή δεν πίστεψες εις τους λόγους μου, γιατί εγώ είμαι ο Γαβριήλ, και προσέξτε, δεν λέει Αρχάγγελος Γαβριήλ, η Γραφή τον αποκαλύπτει σαν Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ο ίδιος όμως για τον εαυτό του λέει Γαβριήλ. Έτσι συστήνεται και ο Άγγελος του Κυρίου και ο Αρχάγγελος του Κυρίου και ο άνθρωπος του Θεού. Σαν δούλος. Είμαι ο Γαβριήλ, ο δούλος του Θεού που παρίσταμαι ενώπιον του Θεού και είμαι απεσταλμένος σε σένα να λαλήσω και να σε ευαγγελίσω αγαθές αγγελίες. Αλλά επειδή δεν πίστευσες,
αναγκάζεται ο Θεός να σου αφαιρέσει και την ακοή και τη λαλιά για να πιστέψεις. Και από εκείνη τη στιγμή ο Ζαχαρίας ούτε να μιλήσει μπορούσε, ούτε να ακούσει μπορούσε. Και πίστεψε. Πίστεψε. Μη γέννητο το αδερφή με τέτοιο τρόπο να πιστεύουμε. Σήμερα εμείς πιστεύουμε με τη χάρη του Χριστού. Δώρο Θεού είναι η πίστη. Κατά χάριν σε σωσμένη δια της πίστεως και τούτο δώρον Θεού. Και εμείς θέλουμε τα δώρα του Θεού. Τα αποδεχόμαστε γιατί είναι ο Θεός ο αληθινός. Και αφού τέλειωσε η αποστολή του και οι μέρες της λειτουργίας στο ναό, απήλθε εις τον οίκον του και εκείνες τις ημέρες ως εκ θαύματος κατά την υπόσχεση του Θεού δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, η Ελισάβετ συνέλαβε ιόν και 5 μήνες κρυβότανε, γιατί ήταν γριούλα και στήρα, αλλά ήταν η καρδιά της γεμάτη χαρά, γιατί και δοξολογία προς το Θεό, γιατί ήξερε ότι ο Θεός επέβλεψε εις αυτήν και αφαίρεσε το όνειδός της μεταξύ των ανθρώπων, καθώς συνέλαβε και κατάλαβε και αυτή ότι ο Θεός έκαμε θαύμα στη ζωή τους και δόξασε το Θεό. Και θα τολμούσα να πω, ο Θεός την αντάμυψε για τον αγιασμό στη ζωή της, αλλά περισσότερο απ' όλα για τη συνεχόμενη προσευχή της. Γέρασε, στήρα, αλλά δεν έπαψε να ελπίζει στο Θεό. Όλοι θα αποκάμουν και οι εκλεκτοί νέοι παντάπαση θα δυνατήσουν. Οι προσμένοντες με ελπίδα τον Κύριο θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους σαν τους αετούς. Αμήν.